Παρακαλώ, επειδή είναι σημαντικό το θέμα. Η μέρα μνήμη, η πανελλήνια νέα ημέρα μνήμη, πρέπει να προταθεί από τα ματρικά και από εσά. Δεν μπορώ να πω εγώ το Αγίου Δημητρίου. Πρέπει να γίνει μια πρόταση. Λοιπόν. Συγχωρείτε πολύ. Η Βουλή πρόσφατα, όπως ξέρετε, στις 27 του μηνός, μέρα απελευθέρωσης του Auschwitz από το Σοβιετικό στρατό και με απόφαση του ΟΗΕ, έχει καθιερωθεί ως Διεθνής Μέρα Μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος και της ναζιστικής θηριωδίας. Εδώ βέβαια έγινε μια ειδική τελετή που αφορούσε τους εβραϊκής καταγωγής που εξοντώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα θανάτου. Ταυτόχρονα είναι και Εθνική Μέρα Μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος. Πώς προκύπτει ότι, με απόφαση Ελληνικής Βουλής. Πώς προκύπτει ότι είναι την ίδια ημέρα η ημέρα για τα ελληνικά ολοκαυτώματα. Συγγνώμη. Ξέρετε κάτι, δεν μπορούμε να χωρίζουμε τα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας. Σας παρακαλώ πολύ. Θέλω να μάθω το πώς προκύπτει η ίδια ημέρα. Όχι. Θέλω να μάθω πώς προκύπτει. Αν δεν θέλετε να είναι η μέρα που απελευθερώθηκε το Auschwitz, να προτείνετε κάποια άλλη μέρα, κύριε Καμένο. Όχι, να προτείνετε. Εμείς Θεσσαλονίκη, παραδείγματος χάρη, έχουμε καθιερώσει. Δεν διαφωνώ στην ημέρα του Auschwitz και την τιμήσαμε όλοι μαζί. Την ημέρα που ξεκίνησαν τα τρένα. Την τιμήσαμε όλοι μαζί. Για το αγύριστο. 27 και κάνουμε και πορεία. Απλώς ρωτώ. Και δεν έχει κανένα πρόβλημα κανείς άλλος. 27 Ιανουαρίου είναι και η μέρα μνήμης για όλα τα ελληνικά χωριά, τα 102 ολοκαυτώματα. Να σας απαντήσω εγώ. Μόνο σε αυτό αφού είπε ότι προκύπτει την ίδια ημέρα. Μόνο σε αυτό το σημείο. Και έπειτα, αν θέλετε, μου δίνετε το λόγο για αυτό. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό που προτείνετε. Σας είπα κάτι που είναι παγκοσμίως γνωστό. Εάν δεν συμφωνείτε, τι να σας κάνω. Παγκόσμια... Είναι άλλο αυτό το ζήτημα, σας παρακαλώ πολύ. Μην με διακόπτετε. Είναι σημαντικό. Μην με διακόπτετε, σας παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ. Αλλά θα μιλήσω και εγώ. Να πω κάτι. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να αντιδικούμε για αυτό το ζήτημα. Όχι, είναι πάει σημαντικό. Καμιά αντίρρηση εδώ να καθιερωθεί η μέρα μνήμης για. Να πάρουν θέση οι κύριοι καλεσμένοι. Εγώ παίρνω θέση ότι διαφωνώ. Σας παρακαλώ πολύ. Μην μας προπαγανδίζετε στην άποψή μας. Όχι, εσείς προπαγανδίζετε την άποψή σας, κύριε Πρόεδρε. Δεν προπαγανδίζετε την 27η Ιανουαρίου, την προπαγανδίζετε για ημέρα μνήμης όλων των ελληνικών χωριών. Των ελληνικών ολοκαυτωμάτων. Δεν το είπα εγώ. Εγώ προτείνω από τους συναδέλφους που έχει θέμα να μας πούν μια ημερομηνία. Εσείς είπατε το 27, δεν το είπαν οι συνάδελφοι. Σας είπα ότι η Διεθνής Παγκόσμια Μέρα Μνήμης με απόφαση του ΟΗΕ που υιοθετήθηκε για τα ελληνικά ολοκαυτώματα. Ή για τα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας είναι συμβολικά η μέρα που απελευθερώθηκε το Auschwitz. Του Auschwitz. Λοιπόν, του Auschwitz. Αν δεν σας αρέσει, συζητήστε να αναφερθείτε. Είναι η μέρα για το Auschwitz. Μόνο στο δίστομο δεν ήταν το και στο κομμένο. Όχι, δεν γίνεται βέβαια. Θα πρέπει να ξεκαθαριστούν και να καταγραφούν στα πρακτικά. Έχει γίνει όσα πρακτικά θέλετε. Μόνο σε αυτό, αν έχετε την καλοσύνη, έχει γίνει πρόταση από τον κύριο Πρόεδρο. Κατά συγκυρία, πέρσι τον Νοέμβρη είχαμε κάνει μια συνάντηση Ένωση Θυμάτων Καλαβριτινού Ολοκαυτώματος και με άλλους φορείς των Καλαβριτών και θέσαμε αυτό το θέμα και είπε ο κύριος Πρόεδρος, ο κύριος Παυλόπουλος, για τις 12 Οκτωβρίου. Αλλά το είπε, ανακοινώθηκε. Από εκεί πέρα είναι η δουλειά δική σας και δική μας. Νομίζω το καθιέρωσε χωριών, το... για 12 Οκτωβρίου το οριοθέτησε μαζί με κάποια άλλο. Δηλαδή το τέλος του δεν ξέρω τι ακριβώς. Συμφωνώ. Για 12 Οκτωβρίου το έχει θέσει και είπε ότι ναι. Συμφωνώ για το 12 Οκτωβρίου. Εγώ έδωσα κάποιες διευκρινήσεις και τις ξέρετε πολύ καλά. Εντάξει. Λοιπόν, μιλάς όταν είναι άλλο το θέμα εάν εμείς εδώ και δεν υπάρχει καμιά απολύτως αντίρρηση. Και δεν χρειάζομαι εδώ πέρα. Να την πείτε. Περιμένω την άποψή σας, κύριε Παπακώστα. Διαπιστευτήρια. Πείτε μας την άποψή σας. Αντιστασιακού ή πατριωτισμού τώρα και να μην γίνω και. Δημόσια και να καταγραφεί. Θέλουμε την άποψή σας, κύριε Παπακώστα. Να προτείνετε όποια μέρα θέλετε, να την προτείνουμε εδώ, να καθιερωθεί από τη Βουλή. Έτσι, μια ενδεικτική ημερομηνία, γιατί όπως υπόθηκε η ολόκληρη Ελλάδα είναι ένα ολοκαύτωμα. Η δικιά μου η γενέθλια πόλη ακόμη προσδόξαν. Όλες αυτές τις εθνικοφροσύνες που τόσα χρόνια κυκλοφορεί σε αυτόν τον τόπο με διάφορες παραλλαγές δεν γιορτάζει την απελευθέρωσή της από τους Ναζί, γιατί βέβαια την πόλη την απελευθέρωσε ο Ελλάς. Δεν θεωρείται εθνικός αποδεκτή. Δεν είναι εθνικός ορθή αυτή η μέρα. Και περιμένουμε να εκδοθεί το σχετικό προεδρικό διάταγμα. Ακόμη περιμένουμε. Κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ. Δεν βλέπετε, αποφεύγω. Είστε εδώ, το Εθνικό Συμβούλιο, το δίκτυο. Προτείνετε μια μέρα, εσείς φέρετε την εδώ στη διακομματική, έτσι ώστε η διακομματική να προτείνει προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο να καθιερωθεί αυτή η μέρα. Απλά πράγματα.